Εδώ μαγειρεύουν το Σάββατο 5 Ιουνίου μαζί με την κοινωνική κουζίνα της Ιτίας. Σωστά τα λέω, κυρία Διέλληνα Ροδάνθη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Είμαστε στο τρέξιμο αυτή τη στιγμή, ναι. Ετοιμαζόμαστε για αύριο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί περάσαμε ένα χρόνο αρκετά δύσκολο και τα καταφέραμε. Ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί λόγω του COVID, όπως ξέρετε πολύ καλά, πολλοί ήταν άνεργοι, υπήρχαν πολλές δυσκολίες σε οικογένειες και καταφέραμε παρόλα αυτά να σταθούμε δίπλα τους και ευχαριστούμε τον κόσμο, τους επιχειρηματίες μας στηρίξανε, δεν μας αφήσαν λεπτό. Είσαστε μια εθελοντική ομάδα αλληλεγγύης, αποστολή αγάπης. Αύριο λοιπόν, σε αυτή την αποστολή αγάπης, τι κάνετε? Μαγειρεύετε. Πού μαγειρεύετε? Ακριβώς. Αύριο λοιπόν μαγειρεύουμε, επειδή κλείνουμε ακριβώς ένα χρόνο, σκεφτήκαμε να μοιράσουμε περισσότερη αγάπη μαγειρεύοντας. Οπότε συνεργαστήκαμε κάποιες ομάδες, όπως η κοινωνική κουζίνα, Σιτίας, ο άλλος άνθρωπος, η οποία αυτή η ομάδα είναι καλλιτευτή, εθελοντική, έχει ξεκινήσει από την Αθήνα και φανταστείτε ότι ο κ. Πολυχρονόπουλος μέσα στην πανδημία μαγείρευε περίπου 2.000 μερίδες για τον κόσμο στην Αθήνα. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και έτσι θα μαγειρέψουμε μαζί με τα παιδιά από τη Σιτία, μαζί με το εστιατόριο Θηγατέρα που μαγειρεύαμε και το χειμώνα μαζί για τις οικογένειές μας. Και μαζί με το Σωματείο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Ηρακλείου. Ποιος μπορεί, μπορεί... πολύ όμορφη συνεργασία. Μισό λεπτό, θα μου πείτε. Πού μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος χρειάζεται όντως το φαγητό για να του προσφέρετε το φαγητό? Εάν, κυρία Διαλυνά, διευκρινίστε μου, οι μερίδες οι οποίες θα βγουν μοιράζονται από εσάς με κάποιο άλλο τρόπο, πηγαίνοντας στα σπίτια κάποιων ανθρώπων, αλλιώς κάπου θα πρέπει να σας βρουν? Και τώρα από την άλλη λέω εγώ, αν εγώ θέλω να μαγειρέψω μαζί σας, μπορώ να το κάνω? Ωραία. Λοιπόν, εμείς τι σκεφτήκαμε? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να μαγειρέψουμε και να έρθει κάποιος να πάρει φαγητό. Σκοπός μας είναι να ζήσει μαζί μας όλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, μαζί να μαγειρέψουμε. Θα ξεκινήσουμε, γιατί θα κάνουμε πολλές μερίδες, να φτιάχνουμε τα λαχανικά, τα κοτόπουλα. Οπότε, χέρια χρειαζόμαστε. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει να μαγειρέψει μαζί μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Όλοι εδώ οι εθελοντές και όσοι έχουν δηλώσει ήδη ότι θέλουν να συμμετέχουν, έχουν προβεί ήδη σε τεστ να δούμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο κρούσμα στην ομάδα και να είμαστε και ασφαλείς. Οι περισσότεροι βέβαια, επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα στα ξενοδοχεία τους, έχουν ήδη κάνει τα τεστ. Και επίσης όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ να φάει. Πού θα σας βρούνε? Λοιπόν, είμαστε στην Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πίσω από το Βενζινάδικο Σελ. Είναι το πρώτο κατάστημα του κύριου Μερονιανάκη. Είναι πολύ μεγάλο το κτίριο, έχουμε μεγάλες ταμπέλες που λέει αποστολή αγάπης. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μας βρει. Έχει εξωτερικό χώρο, αλλά δεν θα είμαστε μέσα, είμαστε σε εξωτερικό χώρο. Στην Αμουδάρα αυτό, έτσι? Πείτε μου. Στην περιοχή της Αμουδάρας αυτό. Ναι. Είναι, θα υπάρχουν λοιπόν και ενδεικτικά εκείνες οι ταμπέλες που θα λένε ότι από εδώ πάτε προς την αποστολή της αγάπης, για εκείνους οι οποίοι και θέλουν να βοηθήσουν πάντα διατηρώντας, κρατώντας τα υγειονομικά τα μέτρα. Απαραίτητο είναι αυτό. Όπως επίσης και για εκείνους οι οποίοι ενδεχόμενα ή σίγουρα χρειάζονται αυτό το πιάτο, το φαγητό. Γεύματα στη συνέχεια θα μοιράσετε με κυρία Διαλυνά? Είναι αν κάτι... περισσέψουν, ναι, θα το κάνουμε αυτό. Ωραία. Έχουμε... ποια ώρα μπορούν να έρθουν εκείνοι που θέλουν να βοηθήσουν και ποια ώρα εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτή την πολύτιμη μερίδα? Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε να γυρεύουμε την προετοιμασία 5.30 ώρα. Το βράδυ ή το πρωί? Το απόγευμα. 5.30 ώρα απόγευμα. Και το φαγητό θα είναι έτοιμο περίπου στις 7 με 7.30. Ωραία. Είναι για βραδινό, οπότε καταλαβαίνετε. Ωραία. Λοιπόν, αποστολή αγάπης, εθελοντική ομάδα αλληλεγγύης εδώ στο Ηράκλειο. Κυρία Διαλυνά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.